Τα αραβασάκια τη εφορία για τα νέα τέλη κυκλοφορία αναμένεται να πάρουν στα χέρια του εκατομμύρια ιδιοκτήτε οχημάτων μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Ο Βασίλη Τσεκούρα θα μα ενημερώσει. Βασίλη. Μήνα μέχρι τη Δευτέρα υπολογίζεται ότι θα έχουν ανέβει τα ειδοποιητήρια για τα νέα τέλη κυκλοφορία στην πλατφόρμα MyCard τη Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Δεν θα αλλάζουν πολλά σε σχέση με πέρυσι. Θα πληρωθούν και πάλι σχεδόν 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ τόσο θα μπουν στα κρατικά ταμεία. Είναι τριών ειδών τα τέλη με βάση τον υπολογισμό του. Είναι αυτά τα οποία έχουν την πρώτη κυκλοφορία από τον Ιανουάριο του 2021. Αυτά που έχουν κυκλοφορία του 1 Νοεμβρίου του 2010 τις 31 Δεκεμβρίου του 2020 και τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν τις 30 Οκτωβρίου του 2010. Τώρα, ε, για φέτος η μόνη αλλαγή είναι ότι θα μπορούμε να σκανάρουμε με το κινητό μας τηλέφωνο το QR code αυτό που θα έχει δηλαδή πάνω το ηλεκτρονικό ειδοποιητήριο της ΑΔΕ και να το πληρώσουμε ηλεκτρονικά ή φυσικά μπορεί η πληρωμή να γίνει και μέσω web banking. Πάντως, μην υπάρχουν και τα παράδοξα. Για παράδειγμα, ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικών που αγοράζει. Και για παράδειγμα, πριν το 2020, θα πληρώσει 146,4 ευρώ. Είναι το ίδιο αυτοκίνητο. Αν το αγόρασε το διοκτήτη του λίγο πιο μετά, εντό του 2021, θα πληρώσει 108,5 ευρώ. Διότι έχει αλλάξει ο τρόπο υπολογισμού με βάση τους ρήπου. Άρα έχει να μα πει μόνο ότι διαφορέ πώ θα πληρώσουμε. Αν θα υπάρχει κάτι στην τιμή που θα πληρώσουμε, δεν έχει να μα πει διαφορέ φέτο. Διαφορέ θα είναι ε, ε, μηδενικέ, θα είναι σχεδόν τα ίδια με πέρυσι.